Και αφού επισφράγησαν με μια χειραψία την αρχή του τέλους της δεκαετούς έχθρας τους, Ερντογάν και Σίσι βρέθηκαν μετασυζύγων στο τζαμί του Ιμάμι Σάφι στο Κάιρο, τον τελευταίο σταθμό του Τούρκου Προέδρου στην Αίγυπτο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος της επιστροφής. Εκεί ο Σίθιστε άνοιξε τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους και φρόντισε να φέρει στο προσκήνιο αυτό που τον καίει περισσότερο: τα ζητήματα ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, που αποτελούν, όπως υπέδειξε, και τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου. Έχουμε βαθιά ριζωμένους δεσμούς με την Αίγυπτο. Δεν μοιραζόμαστε μόνο την ίδια ιστορία, αλλά και την ίδια θάλασσα. Και η σημασία αυτής της θάλασσας στην παγκόσμια εξίσωση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Όπως έπραξε και χθες, ο Ερντογάν μέτρησε τα λόγια του ως προς την προσπάθειά του να πετύχει ενεργειακή συνεργασία με την Αίγυπτο, αφήνοντας εκτός παιχνιδιού Κύπρο και Ελλάδα. Άγνωστο παραμένει και το εάν τελικά έθεσε στο Σίσι το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΣ. Οι μόνοι που ανακοινούν το θέμα είναι οι Τούρκοι αναλυτές που κόβουν τα φτερά στο Σουλτάνο. Το κεφάλαιο ενέργεια δεν άνοιξε καν στα τουρκικά μέσα, τα οποία αγνόησαν και το έμεσο κάλεσμα Σίσι προς τον Ερντογάν να επιλύσει τις διαφορές με Λευκοσία και Αθήνα εάν θέλει να συμμετάσχει στο ενεργειακό σχήμα της περιοχής. Ανταυτού, μονοπόλησε η κοινή προσπάθεια για εκεχηρία στη Γάζα και κυρίως η αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyleyen Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabık kaldık dedi. Τη νέα σελίδα επιβεβαιώνει και η επίσκεψη του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Άγκυρα είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, όπως ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν. Eşlerimizle birlikte görüştük. O ortamı çok yumuşattı. Çok iyi bir ortam vardı. Çok istekli olarak gördüm kendisini dedi. Τα μαύρα σύννεφα μπορεί να διαλύθηκαν, ωστόσο ο ουρανός δεν έγινε ακόμη γαλάζιος, καθώς ο Ερντογάν θα πρέπει να αποδείξει τις καλές προθέσεις στη μετάλλαξή σου στον δολοφόνο, όπως έλεγε Σίσι. Μια εντυπωσιακή αλλαγή που έγινε αντικείμενο χλεβασμού στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız.